Για 30 ευρώ μας στέλνουν όχι στα γήπεδα, αλλά σε μία μάχη από την οποία κανείς μας δεν ξέρει αν θα επιστρέψει σώος στο σπίτι του. Φωνάζουν με αγωνία οι αστυνομικοί που σήμερα έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Στα 30 ευρώ κοστολογείται η ζωή του αστυνομικού. Θεωρούμε ότι είναι γελασμένη και πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν σκληρές αποφάσεις. Διεκδικούμε το επάγγελμα του αστυνομικού να γίνει επιτέλους επικίνδυνο. Είναι πάρα πολλά τα θύματα που θρυνούμε κάθε έτος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος από τους συναδέλφους μας. Οι συνδικαλιστές της Ελλάς από όλη την Κρήτη ζητούν άμεση απόσυρση των αστυνομικών από τα γήπεδα και διακοπή των πρωταθλημάτων μέχρι ΠΑΕ και ΚΑΕ να εξασφαλίσουν ικανή και αποτελεσματική ιδιωτική φύλαξη για τα γήπεδα με δικές τους δαπάνες. Εάν δεν μπορούν να το θέαμα προσφέρουν να το εξασφαλίσουν και να το προστατεύσουν, ας κλείσουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να γίνει μια εντελώς καινούργια, από καινούριο πλαίσιο από την αρχή, ο τρόπος που θα λειτουργούν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και η ελληνική αστυνομία. Θέλουν παραδειγματική τιμωρία και των εμπλεκόμενων ΠΑΕ. Εδώ πέρα μιλάμε για 200 άτομα, δεν μιλάμε για 3, για 4 και για 5. Μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις, για ορδές και στρατιές ατόμων που κινούνται για άλλα συμφέροντα. Έχοντας στο πλευρό τους απόστρατους αλλά και εκπροσώπους των τοπικών φορέων όπως ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, έστειλαν μήνυμα κατά της οπαδικής βίας και κάθε κρούσμα όπως τη φωνική επίθεση στο Ρέντι που έστειλε στην εντατική τον 39χρονο συνάδελφό τους. Φτάνει πια τα θύματα, η πολιτεία να πάρει μέτρα, η πολιτεία να εφαρμόσει τους νόμους. Καταλάβουμε ότι μέσα σε κάθε στολή υπάρχει ένα άνθρωπο, μια οικογένεια, μια παιδιά που πηγαίνει να κάνει τη δουλειά του για να βιοποριστεί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένα άψυχο πράγμα στο ίδιο. Μαζί τους και οι συνδικαλιστές λιμενικού και πυροσβεστικής που με μία φωνή ζητούν να κατοχυρωθούν ως επικίνδυνα τα επαγγέλματα των σωμάτων ασφαλείας. Συναντάμε καθημερινά ένα σωρό προβλήματα και τραυματισμούς στο πεδίο της μάχης, πάνω στην υπηρεσία μας. Πότε επιτέλους η ελληνική πολιτεία θα αναγνωρίσει το επάγγελμα ως επικίνδυνο. Θεωρούμε ότι η πολιτεία επιτέλους θα πρέπει να πάψει να εθελοτυφλεί και να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της. Άμεσα να λάβει δραστικά μέτρα αποτροπής της οπαδικής βίας και κάθε μορφής βίας και ταυτόχρονα να ενισχύσει με τα κατάλληλα μέσα τον Έλληνα πυροσβέστη, τον αστυνομικό, τον λιμενικό και επιτέλους να το αναγνωρίσει το επάγγελμά του επικίνδυνο και θηγήνο. Ηχηρή διαμαρτυρία και έξω από το αστυνομικό μέγαρο του Ρεθύμνου. Πιστεύω να έχει και συνέχεια να βρεθούν και υποκινητές αυτής της ενέργειας και να δώσουμε ένα μήνυμα ότι αυτός ο χουλιγκανισμός που πάει να μετατραπεί σε φασισμό και να καταστρέφει και να ακόμα και να σκοτώνει, να βιοπραγεί σε οτιδήποτε βρεθεί μπροστά του, να δώσουμε ένα τέλος. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι μπορούν να μεταβάλουν το σκηνικό που δημιουργήθηκε με την οπαδική βία. Όλοι χαρακτηρίζουν ως ημίμετρα όσα εξαγγέλθηκαν ζητώντας από την πολιτεία βαθύ ξεκαθάρισμα, αναδιάρθρωση πρωταθλήματος και πλήρη εξυγίανση του αθλητικού χώρου για να σπάσει το κλίμα ανοχής που όπως εξηγούν υποθάλπει την έξαρση της βίας. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διοργανώνουν τους αγώνες και θα πρέπει να είναι αυτές που θα περιφρουρήσουν τον κόσμο, τις οικογένειες που πάνε να δούνε τον αγώνα. Το καθήκον του Έλληνα αστυνομικού είναι να είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη, να μπορεί να προλαμβάνει το έγκλημα, να μπορεί να τον εξυπηρετεί όταν έχει κάποια δυσκολία και κάποια ανάγκη και να του στέκεται και όχι να κάθεται να κάνει το δεκανίκι σε κάθε ΠΑΕ.